Εκ μέρους του Σωματείου Μισθωτών Δικηγόρων καταδικάζουμε και εμείς με τη σειρά μας το απαράδεκτο νομοσχέδιο για το νέο πτωχευτικό κώδικα. Έρχεται και αυτό να προστεθεί στις νέες διατάξεις που θέλει να βάλει μπροστά η κυβέρνηση και για την δίθεν προστασία των υπερχρεωμένων οικοκυριών. Θεωρούμε ότι είναι ένα αντιδραστικό, αντεργατικό νομοσχέδιο το οποίο δεν παίρνει βελτιώσεων, δεν παίρνει φιασιδώματος, πρέπει τώρα να αποσυρθεί. Κωδικοποιημένα θέλουμε να δούμε τα εξής. Το νομοσχέδιο αυτό απλοποιεί περισσότερο όλες τις διαδικασίες για τους πιστωτές. Δεν παρέχει καμία απολύτως προστασία για τους δανειολήπτες και για τους οφειλέτες. Βάζει μπροστά σε κάθε σχέδιο της διαδικασίας ηλεκτρονικές πλατφόρμες με αποτέλεσμα να μεγαλώνει το ηλεκτρονικό φαγγέλωμα και η παρακολούθηση των δανειοληπτών, των οφειλετών. Επιπλέον, είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο έρχεται να προστεθεί σε όλα αυτά που βιώνουν καθημερινά τα εργατικά, τα λαϊκά νοικοκυριά. Όσον αφορά το χώρο μας, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι δίνει νέο ζεστό χρήμα στα αφεντικά μας, στις μεγάλες δικηγορικές εταιρείες, στα μεγάλα δικηγορικά γραφεία, οι οποίοι μπορούν και αυτοί να πάρουν μέρος και να γίνουν διαχειριστές αφαιρεγκαιότητας. Επιπλέον, πρόκειται για ένα νομοσχέδιο το οποίο φέρνει το αντιδραστικό, το απαράδεκτο, την απαράδεκτη έκφραση και θεωρεί τα φυσικά πρόσωπα ως ιδιώτες ότι και αυτοί μπορούν να πτωχεύσουν. Αυτό πραγματικά αποτελεί μια αντιδραστική τομή για ακόμα και για την αστική δικαιοσύνη. Απαιτούμε άμεσα να αποσυρθεί, να καταδικαστεί αυτό το νομοσχέδιο. Καλούμε κάθε συνάδελφό μας, κάθε μισθωτό, κάθε ασκούμενο δικηγόρο να βγάλει συμπεράσματα τώρα, σήμερα. Να δει ποιο ρόλο έρχεται να επιτελέσει ο νόμος, η αστική δικαιοσύνη. Να δει ότι και αυτό το νομοσχέδιο είναι υπέρ των τραπεζιτών, είναι υπέρ των αφεντικών μας, είναι υπέρ των εφοπλιστών, των βιομηχάνων, στρέφεται κατά των εργατικών λαϊκών στρωμάτων, στρέφεται κατά του λαού μας. Καλούμε επίσης κάθε συνάδελφό μας, κάθε μισθωτό, κάθε νέο δικηγόρο, καλούμε επίσης και τους αυτοαπασχολουμένους δικηγόρους με φτωχά, μικρά και μεσαία εισοδήματα να σκεφτούν, ιδίως αυτοί που δουλεύουν σε σπρακτικές, σε μεγάλες δικηγορικές εταιρείες, τους καλούμε να καταδικάσουν το νομοσχέδιο. Να μην δεχτούν να δικάσουν καμία απολύτως υπόθεση, καμία απολύτως απόφαση που θα έχει ως αποτέλεσμα να μπει στο σφυρί, σε πληστηριασμό, το σπίτι εργατικής λαϊκής οικογένειας. Απαιτούμε τώρα πλήρη καθολική προστασία της πρώτης και δεύτερης λαϊκής κατοικίας. Κούρεμα του χρέους των εργατικών λαϊκών οικοκυριών. Να αποσυρθεί, να καταδικαστεί ο νέος κώδικας πολιτικής δικονομίας. Να θεωρηθεί ως υπερπρονόμιο οι εργατικές απαιτήσεις για τους πληστηριασμούς. Απαιτούμε άμεσα διαγραφή κάθε είδους τόκων συμβατικών υπερημερίας, διαγραφή κάθε ποσού που αναλογεί σε ανατοκισμό. Απαιτούμε αυτοδίκαιη πάυση κάθε μορφής πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης από πλευράς των τραπεζών. Θα μας βρούνε απέναντί τους. Καλούμε μεγάλο ξεσηκωμό σε κάθε δικηγορική εταιρεία, σε κάθε μεγάλο δικηγορικό γραφείο. Θέλουμε το επόμενο διάστημα πιο μαζικά, πιο αποφασιστικά να ενημερώσουμε κάθε συνάδελφό μας για το νέο αυτό νόμο, το νομοσχέδιο αυτό να αποσυρθεί, να μείνει στα χαρτιά.